η θεία Όλγα ξέρει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα καινούριο φαινόμενο στις τιμές της χοντρικής, που είναι ότι όποτε δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή όποτε έχει ήλιο χοντρικά, οι τιμές κατεβαίνουν πάρα πολύ. Ναι. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο που τιμολογούμε τα νοικοκυριά που έχουν. Ναι, αλλά τις ώρες όμως που τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν, ο κόσμος δεν είναι στο σπίτι για να βάλει πλυντήριο. Ακούστε. Ο κόσμος, σας το έλεγα και προηγουμένως, δεν φαίνεται να σας πείθω, αλλά η στατιστική. Μα σας το λέω όμως γιατί οι περισσότεροι εργάζονται. Και η απάντηση είναι όχι, δεν είναι εργάζονται. Είναι οι άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι δεν γίνεται να μην εργάζονται. Είναι δύσκολο. Πώς σας το λέω, έτσι λέει η στατιστική υπηρεσία. Η θεία Όλγα, η θεία Όλγα ξέρει. Εντάξει, η πλειοψηφία τουλάχιστον δεν είναι στο σπίτι. Να καταλήξουμε εκεί. Η πλειοψηφία είναι στο σπίτι. Γιατί οι μη εργαζόμενοι. Τι κάνουν ακριβώς όταν δεν εργάζονται? Άμα πια καινούριο μπλουζάκι, τηλεκέδες από τα φρούτα αφήνουν σημάδια. Έλα, στο παιδί. Το Νόμπελ 71 καθαρίζει και τους λεκέδες από φρούτα. Οι συνταξιούχοι είναι ή μπορούν να είναι στο σπίτι και να αξιοποιούν αυτό το πλεονέκτημα. Το Νόμπελ 71 περιέχει νιέφ που καθαρίζει σε βάθος και βγάζει τελείως όλους τους λεκέδες. Να βάλει κάποιος ένα πλυντήριο το πρωί ή να μαγειρέψει το πρωί, αν είναι σπίτι, ή Σαββατοκύριακο. Τα Σαββατοκύριακα οι άνθρωποι είναι στο σπίτι. Για τέλεια μπουγάδα, Νόμπελ 71 με νιέφ. Δοκιμάστε το κι εσείς. Πώς σας το λέω, έτσι λέει η στατιστική υπηρεσία. Η θεία Όλγα ξέρει.